Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Δίστανται οι απόψεις σχετικά με τις περικοπές επιχορηγήσεων μεταξύ Δήμου και Υπουργείου. Τη δηλώνουν οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης του Δήμου Καβάλας τη στιγμή που η χρηματοδοτική ροή, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο προς το Δήμο, είναι απολύτως ομαλή και έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ οι ΚΑΠ του Δήμου Καβάλας έχουν αυξηθεί για 2 συνεχόμενα χρόνια για πρώτη φορά μετά τα μνημόνια. Απογοητευμένοι για την εικόνα που παρουσιάζει η Πλατεία Ελευθερίας στην Καβάλα, δηλώνουν οι επαγγελματίες περιμετρικά αυτής. Τη δήλωνε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων η διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Περιγιάλη Καβάλας ανησυχίζει των κατοίκων του Περιγιαλίου για το δίκτυο αποχέτευσης, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στη διοίκηση του Δήμου. Σε αύξηση παραγωγής και αποθεμάτων στοχεύει για το 2019 η Energean Oil and Gas. Σε πτώση οι στάθμες των ποταμών στο νομό Εύρου, καμία ανησυχία προς το παρόν, δηλώνει ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Κανονικά λειτουργούν αύριο τα σχολεία, ενώ στις 22 Γενάρη ορίστηκε η Γενική Συνέλευση των Δασκάλων. Σε προκήρυξη 2 επικουρικών γιατρών στην Ορθοπαιδική, προχώρησε η διοίκηση του Νοσοκομείου Σερών. Σε κινητοποίησεις προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Εύρου. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψαν οι συνταξιούχοι των καφή ποταμουδίων.